Με επίκεντρο τις κατεπήγουσες αυτοψίες σε σχολικά κτίρια και δημόσιες δομές στην περιοχή του Δήμου Σιτίας, ξεκινά άμεσα το έργο της καταγραφής των ζημιών, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργικό Κλιμάκιο που βρέθηκε σήμερα στις πληγήσες περιοχές. Εστιάζουμε καταρχάς στα σχολεία, στα νοσοκομεία και σε όλα τα δημόσια κτίρια και βέβαια και σε όλα τα ιδιόκτητα. Το πρωτεύον είναι να καταγραφούν οι όποιες ζημιές υπάρχουν είτε σε ιδιωτικές περιουσίες είτε σε δημόσια κτίρια. Αύριο θα είναι εδώ και συνεργεία από το Υπουργείο Υποδομών για να καταγράψουν τυχόν ζημιά και βεβαίως να προχωρήσουμε στη συνέχεια άμεσα στην καταβολή των αποζημιώσεων. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κύριος Τουρνάς και ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης περιόδευσαν το πρωί στον Ξερόκαμπο και τη Ζάκρο, όπου συναντήθηκαν με πληγέντες κατοίκους, με στόχο να διαβεβαιώσουν ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους. Είμαστε εδώ για να δρομολογήσουμε λύσεις στα προβλήματα και να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Ο μηχανισμός που έχει στηθεί για τη διαχείριση των επιπτώσεων του σεισμού στο Αρκαλοχώρι θα λειτουργήσει και για τη στήριξη των κατοίκων της Ανατολικής Κρήτης σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν. Τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών ξεκινούν από αύριο τις αυτοψίες στην περιοχή με άμεση προτεραιότητα τον έλεγχο όλων των σχολικών μονάδων που θα λειτουργήσουν στο μεταξύ μόνο με τηλεκπαίδευση. Κάποιες μικροεπεμβάσεις ενδέχεται να χρειαστούν σε θέματα όμως τα οποία έχουν να κάνουν με εντελώς επιπόλαιες παρεμβάσεις, να το πούμε, οι οποίες δεν δημιουργούν πρόβλημα ούτε στη στατικότητα ούτε στην ασφάλεια των μαθητών. Το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στον ερυπωμένο πλέον ναό του Αγίου Νικολάου, από όπου ο Γιάννης Πλακιωτάκης ανακοίνωσε ότι θα ανοικοδομηθεί άμεσα και πλήρως από τον εφοπλιστή Μαρτίνο, σκορπώντας χαρά και ανακούφιση στους κατοίκους της περιοχής. Γέννησα πολύ μεγάλη θλίψη. Δυστυχώς. Δεν μας εξαίρεσε από το Αρκαλοχώρι. Επικοινώνησα με τον εφοπλιστή, τον κύριο Θανάση Μαρτίνο, ο οποίος αποδέχτηκε την πρότασή μου και θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση του Ιερού Ναού. Με τον τρόπο αυτό, οι πληγές που άφησε πίσω του ο Εγγέλαδος. Εγώ θέλω από τη θέση αυτή να τον ευχαριστήσω και προσωπικά αλλά και εκ μέρους όλου του πληρώματος της τοπικής μας εκκλησίας και να τον διαβεβαιώσω ότι θα προσευχόμαστε πάντοτε για εκείνον, ο Άγιος Νικόλαος, να τον έχει καλά.